Πάμε να κλείσουμε, Εύη, με ένα ξεχωριστό θέμα. Ακριβώς. Με πρωταγωνιστή ένα ελάφι. Ένα ελάφι το οποίο βρέθηκε τραυματισμένο στην αυλή ενός σπιτιού. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Το σημαντικό είναι ότι ο ιδιοκτήτης άμεσα κάλεσε κτηνιάτρους και τους αρμοδίους για την περίθαλψη του συγκεκριμένου ζώου. Δεν ξέρω αν είναι σύνηθες ένα τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή να πλησιάζουν έτσι σε περιοχές που είναι σπίτια που κυκλοφορούν άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση όμως, το σημαντικό είναι να δούμε πώς τραυματίστηκε αυτό το ζώο και αν μπορεί να επανέλθει, ναι, ίσως και καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Ένας λοιπόν από τους οργανισμούς οι οποίοι καθημερινά καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για την διάσωση ζώων σε όλη την Ελλάδα, καθώς νομίζω ότι όποιον και αν ρωτήσεις παντού θα σου πούνε να απευθυνθείς αν έχεις ένα τέτοιο περιστατικό στην Άνιμα. Ναι. Είναι και η διευθύντρια του οργανισμού, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Άνιμα, η κυρία Μαρία Γανωτή. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες του ελαφιού. Πώς ακριβώς προέκυψε και βρέθηκε αυτό το ελάφι στην αυλή του σπιτιού? Εντάξει, να τα πούμε όμως τα πράγματα όπως έχουν. Η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι μια συνοικία που έχει χτιστεί μέσα στο δάσος. Άρα το να υπάρχει ένα ελάφι εκεί δεν είναι περίεργο. Εμείς μπήκαμε στο χώρο και τους και όχι αυτά στο δικό μας. Ναι, και μάλιστα ελάφια πια, επειδή ο πληθυσμός των ελαφιών στην Πάρνη θα έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, κατεβαίνουν πολύ συχνά και ψάχνουν τροφή, ειδικά τώρα που έχει και χιόνι, κοντά σε ανθρώπινες κατοικίες. Και από τη μεριά αυτή της Πάρνηθας και από τη μεριά της Φυλής. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν συμβαίνει. Πριν από δύο μέρες πάλι ήταν μια ελαφίνα νεαρή σε μια αυλή επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Και την Πάρνηθα έχει προέλθει, δηλαδή έχει κατέβει από την Πάρνηθα. Δεν είναι κάτι τόσο παράθυνο αυτό. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι το ζώο αυτό είναι αρκετό καιρό εκεί. Μας είπε ο άνθρωπος αυτός που μας κάλεσε ότι ήταν κάνα μήνα εκεί γύρω. Και κάποια στιγμή μπήκε στην αυλή του και έτρωγε όλα τα ανερυχόμενα. Μένα που έχει εκεί το ρηχόσπερμα και ό,τι άλλο ανερυχόμενο είχε, το κλάδεψε καλά-καλά. Παρατήρησε αυτός ότι το πόδι του είχε μία διόγκωση. Γι' αυτό είναι ο λόγος που ανεβήκαμε πάνω. Ζητήσαμε τη βοήθεια από το δασαρχείο της Πάρνηθας, σαν και εκείνο δασαρχείο Καπαντρητίου, για να. Αυτοί έχουν φυσοκάλαμο, ώστε να αναισθητοποιηθεί το ζώο. Είναι μια περίεργη ιστορία αυτή, το ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί φυσοκάλαμο στην Ελλάδα και τελείως παράλληλη. Ο κτηνίατρός μας ήταν εκεί μαζί με μια ομάδα από την Άνιμα. Κανόνισε την αναισθησία, είδε το ζώο, πήρε αίμα για εξετάσεις, οι οποίες περιμένουμε να πούνε. Είδαμε ότι αυτή η διόγκωση στο πόδι είναι συμπαγής και μπροστά είναι στον καρπό του ποδιού. Και ενδεχομένως να είναι και άλλης αιτιολογίας, θα μπορούσε να είναι και καρκίνος. Και οπότε τώρα την άλλη εβδομάδα σκεφτόμαστε, εφόσον το ζώο είναι εκεί γύρω, γιατί έτσι μαθαίνουμε, να ανεβούμε πάλι, αλλά με κάποιο φορητό ακτινολογικό, για να δούμε ακτινολογικά τι συμβαίνει. Όλη αυτή η ιστορία, θέλω να σας πω, ότι δείχνει μια ανεπάρκεια μεγάλη. Δεν υπάρχει μια υποδομή για να περιθάλψεις ένα ελάφι αυτή τη στιγμή στην Αττική. Αυτό το ελάφι είναι ένα αρσενικό ζώο, αρκετά μεγάλο, δηλαδή έχει τεράστια κέρατα, θα είδατε στις φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ζώο, εάν θυμώσει. Οπότε χρειάζεται ειδικό χώρο νοσηλείας. Δεν το παίρνεις να το βάλεις σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, και μπορείς να μπεις μέσα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιος χώρος, ελπίζουμε να γίνει. Και είναι πολλά χρόνια που συζητιέται αυτό. Τώρα που θα γίνει μάλλον ένα νοσοκομείο, μάλλον λέω, γιατί πάντα όταν ακούς πράγματα κρατάς μικρό καλάθι, στην Πεντέλη για άγρια ζώα, ελπίζουμε να γίνει εκεί ένας χώρος ειδικός για ελάφια. Χρειάζεται ειδική υποδομή για να μπορείς να το νοσηλεύσεις αυτό το ζώο, να το πάρεις εσύ κάπου μέσα. Γι' αυτό λοιπόν το ζώο έχει μείνει εκεί, στο πεδίο. Το δασαρχείο Καπανδρητίου εποπτεύει την περιοχή και έχει το νου του και θα κοιτάξουμε εμείς αυτή τη βδομάδα τώρα που μπήκε να δούμε αν μπορούμε να ξανανεύουμε, να ξαναγίνει αναισθησία, γιατί αν δεν γίνει αναισθησία δεν μπορεί να το χειριστεί σε αυτό το ζώο, ναι, και να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει με το πόδι του. Πάντως φαίνεται ότι είναι σχετικά παλιό το πρόβλημα. Το ζώο μάλλον γι' αυτό δεν μπορεί να τρέξει, να φύγει μακριά, αλλά κατά τα άλλα τρέφεται κανονικά και κυκλοφορεί εκεί.
Κυρία Γανωτή, θέλω λίγο να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Δεν ξέρω κατά πόσο εδώ πέρα ένας κριτικός μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα ελάφι, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, νομίζω δεν είναι ρεαλιστικό το σενάριο. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας άνθρωπος ερχόμενος σε οπτική επαφή με ένα ελάφι, με ένα τέτοιο ζωάκι, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, σε περίπτωση που αυτό βέβαια είναι τραυματισμένο. Εντάξει, καταρχάς να μην πάει πολύ κοντά του πριν καταλάβει αν το ζώο μπορεί να κινηθεί ή όχι. Θα μπορούσαν αυτά τα ίδια που σας λέω να έχουν να κάνουν με τον κριτικό έγαγρο. Πολύ σωστά. Και ο αρσενικός έχει τεράστια κέρατα. Και θα μπορούσε λοιπόν. Χρειάζεται να αξιολογηθεί η κατάσταση. Οπότε επικοινωνεί με ένα κέντρο περίθαλψη. Στην Κρήτη μπορεί να επικοινωνήσει με τα σαρχεία, διεύθυνση δασών, θηροφυλακή, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ή σε εμάς, με εμάς την Άνιμα, που θα επικοινωνήσουμε εμείς με τη σειρά μας με όλους αυτούς, γιατί είμαστε συνεργάτες. Να αξιολογηθεί η περίπτωση, αν χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση και πώς θα γίνει αυτή. Και να... Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο όπως θα έλεγα, αν βρείτε ένα τραυματισμένο, ας πούμε, κοτσίφι, βάλτε το σε ένα κουτί και στείλτε το. Έτσι είναι μια άλλη κατάσταση. Ένα ελάφι, ένα ασβός που μπορεί να δαγκώσει, ένα έγαγρος. Είναι ζώα τα οποία μπορεί να αποβούν κίνδυνα, γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη Μάλιστα. προσοχή. Και καλό είναι να ειδοποιούνται αμέσως οι αρμόδιοι. Μας είπατε και εκεί, εστιάζω και με αυτό θέλω να κλείσουμε, ότι δεν υπάρχουν έβη οι κατάλληλες υποδομές. Σωστά, okay. αν κατάλαβα καλά, κυρία Γανωτή, προκειμένου να περιθάλψουμε αυτά τα ζώα και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό, τι συμβαίνει. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν υποδομές σε κάποιες χώρες και σε κάποιες άλλες όχι. Συγγνώμη για το τηλέφωνο που ακούτε, δεν μπορώ να το κλείσω τώρα. Μακριά μου. Δεν έχουν όλες οι υποδομές, αλλά ας πούμε η Ευρώπη έχει υποδομές. Πάντως το σημαντικό, κυρία Γανωτή, σε αυτό που λέτε και το έχουμε αντιμετωπίσει και αρκετές φορές εδώ στην Κρήτη, είναι ότι εθελοντές παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν. Δηλαδή αυτό με την υποδομή, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι αυτή. Πριν από μία εβδομάδα που βρέθηκε ένας ασβός στη Σιτή, αν δεν κάνω λάθος, σε σακούλα σκουπιδιών, εθελοντές ανέλαβαν τέλος πάντων να το μεταφέρουν, να είναι κάπου... να είναι ασφαλής. Οπότε φαίνεται ότι εναπόκεινται όλες αυτόν τον ανθρώπινο παράγοντα και στο φιλότιμο κάποιων ανθρώπων να δώσουν χρόνο από την καθημερινότητά τους για να μπορέσουν έτσι να σώσουν Μάλιστα. και εκείνη ό,τι γίνεται. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Τώρα σας ακούμε. Γιατί υπήρξε μια κλίση και την... Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που σας ανέφερα. Κοιτάξτε, οι εθελοντές είναι απαραίτητοι γιατί ο κρατικός μηχανισμός δεν επαρκεί. Αλλά χρειάζεται όμως να έχουν καθοδήγηση ανθρώπων που είναι ειδικοί. Γιατί μπορεί κανείς να κάνει και ζημιά. Αν ή στο ζώο, ή στον εαυτό του, εάν δεν ξέρει πώς να χειριστεί. Δεν επαρκεί δηλαδή μια πολύ καλή διάθεση. Πρέπει να υπάρχει και γνώση. Οπότε αυτά πρέπει να συνδυάζονται. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ευαισθησία σας. Το μεγαλείο της ψυχής βγαίνει προς τα έξω. Το ανθρώπινο μεγαλείο της ψυχής σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον πόνο ενός ζώου και στεκόμαστε εκεί και δεν προχωράμε και δεν κλείνουμε τα μάτια. Εγώ αυτό έχω να πω. Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.